φίλοι και φίλες του Άμπολα Sport, είμαστε εδώ στο γήπεδο του Μοσχάτου. Μετά τη λήξη του παιχνιδιού, Αθλητική Ένωση Γλυφάδας Οδυσσέας, Ατρόμητος 6-0 στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος ΑΕθνικής Γυναικών. Μαζί μας έχουμε την αρχηγό της Γλυφάδας, την Μαρία Παπακώστα. Καλησπέρα. Μαρία, καλησπέρα. Συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πολύ. Πρώτο στην πρεμιέρα, ευρύ σκορ, έτσι, 6-0. Εντάξει, ήταν σίγουρα ένα πολύ καλό αποτέλεσμα για μας. Μετά από ένα χρόνο απουσίας από τα γήπεδα, κρατάμε μόνο τη νίκη. Το σκορ για μένα δεν λέει και πολλά. Είτε ήταν 1-0 είτε ήταν 6-0. Σημασία έχει ότι πήραμε τους 3 βαθμούς. Από εκεί και πέρα θα χαρούμε σήμερα και από αύριο δουλειά για το επόμενο παιχνίδι. Πώς ήταν πρώτο μάτς, έτσι, μετά από αρκετό χρονικό διάστημα? Εντάξει, νομίζω ότι οι περισσότερες παίχτρες είχαμε έτσι ένα επικοδομητικό άγχος στην αρχή, το οποίο όσο πέραναν τα λεπτά μας έφευγε τα πόδια. Νομίζω ότι το χαρήκαμε πάνω απ' όλα. Ήμασταν καλά προπονημένες και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Τι να περιμένουμε από την ομάδα στη συνέχεια του πρωταθλήματος ΑΕθνικής Γυναικών? Στόχος μας είναι να πάμε όσο το δυνατόν πιο ψηλά. Αντιμετωπίζουμε κάθε παιχνίδι διαφορετικά. Ο στόχος όμως είναι πάντα ίδιος, είναι η νίκη. Πώς είναι το κλίμα μεταξύ σας, στα αποδυτήρια? Νομίζω ότι είναι καλύτερο από κάθε άλλη χρονιά και δεν το λέω συχνά αυτό. Νομίζω ότι πραγματικά είμαστε μια πολύ δεμένη ομάδα. Εξάλλου, οι περισσότερες παίχτριες είμαστε χρόνια συμπαίχτριες. Θεωρώ ότι τα παιδιά που ήρθαν θα βοηθήσουν πάρα πολύ και έχουν ενταχθεί ήδη στο σύνολο. Οπότε θεωρώ ότι είμαστε μια πολύ δεμένη ομάδα. Ωραία. Σήμερα σκόραραν 2 γκολ οι Καπνίσοι, έτσι. Mm-hmm. Ένα η Μακρύ, ένα η Πλητά. Ένα η Κόλια. Και ένα η Τερζή. Ναι. Ωραία. Αν έπρεπε εσύ να ψηφίσεις, ποια ήταν η MVP σήμερα, ποια θα έλεγες? Όχι, δεν θα πω. Νομίζω ότι όλες οι παίκτρες παίξανε πάρα πολύ καλά για αρχή. Η κάθε μία έδειξε τα δικά της χαρακτηριστικά, οπότε δεν θα ήθελα να πω για κάποια συγκεκριμένη. Θα με κρεμάσουν μετά. Ωραία. Μαρία, θέλω να ζητήσω και τη δική σου άποψη για το ποδόσφαιρο γυναικών. Με την εμπειρία που έχεις όλα αυτά τα χρόνια που αγωνίζεσαι. Και ποια είναι τα προβλήματα που υπάρχουν? Τώρα το ρίχνουμε πάλι. Εντάξει, νομίζω ότι χρόνο με το χρόνο, αντί να κάνουμε βήματα μπροστά, εγώ θεωρώ ότι πάμε πίσω. Δηλαδή, είμαστε κάθε πέρσι και καλύτερα. Ελπίζω τώρα που άλλαξε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας και όλο έτσι η αλλαγή, να βγει κάτι θετικό μέσα από αυτό. Να πάρει και το γυναικείο την ανάλογη προσοχή που του αξίζει και να ανέβει το επίπεδο. Θεωρείς ότι μετά την Α' Εθνική Γυναικών πρέπει να ξεκινήσει και η Β' και η Γ' Εθνική Γυναικών? Σίγουρα καλό θα ήταν να ξεκινήσουν όλες οι ομάδες. Δεν είναι σωστό να κάθονται ένα χρόνο και οι αθλήτριες. Θα είναι πολύ δύσκολο μετά και στο να ενταχθούν, αλλά νομίζω δεν υπάρχει κανένας λόγος να είναι κλειστός γενικά οποιαδήποτε μορφή αθλητισμού. Εμένα αυτό με βρίσκει κατά. Οπότε θεωρώ ότι πρέπει να ξεκινήσει όσο το δυνατόν συντομότερο. Ωραία. Συνεργασία σου με τον coach, τον Βαγγέλη Καραμουλά? Νομίζω ότι πάμε πάρα πολύ καλά. Δεν έχουμε κανένα θέμα ούτε εγώ σε ατομικό επίπεδο, αλλά ούτε και η ομάδα. Και αυτό, συνεχίζουμε με δουλειά. Ωραία. Τι να περιμένουμε και από εσένα και από την ομάδα στη συνέχεια του πρωταθλήματος? Στόχος μου είναι να βοηθάω την ομάδα μου όσο μπορώ κάθε Κυριακή, να κρατάω μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά της άμυνας στο 0. Από εκεί πέρα, όσον αφορά την Γλυφάδα, αυτό που είπαμε είναι ότι κάθε Κυριακή κοιτάμε τη νίκη και προσπαθούμε γι' αυτό. Ωραία, και κλείνοντας, το δικό σου μήνυμα με την επανέναρξη του πρωταθλήματος ΑΕθνικής Γυναικών, της αρχηγού της Γλυφάδας Μαρίας Παπακώστα, σε όλους όσους ασχολούνται με το ποδόσφαιρο γυναικών. Ναι. Σε όλες τις αθλήτριες να έχουν πάνω απ' όλα υγεία, γιατί είναι λίγο περίεργα τα πράγματα ως προς την προπόνησή μας αυτή τη στιγμή. Οπότε εύχομαι να διεξαχθεί ένα πρωτάθλημα χωρίς τραυματισμούς. Εύχομαι υπομονή σε όλους και καλή δύναμη. Ωραία. Κάθε επιτυχία και σε σένα και στην ομάδα. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.